Ξέρεις, δηλαδή δεν είναι ότι πας στη δουλειά σου που θα είναι το 10 ώρες και μετά θα πρέπει άλλη μία ώρα να γυρίσεις σπίτι και να σε κουράσεις. Δηλαδή σε Θεσσαλονίκη μπορεί να πας στη μία να προκύψεις οτιδήποτε. Γιατί εκεί που είσαι, σε 5 λεπτά βρίσκεσαι με τους φίλους σου, σε άλλα 5 λεπτά πίνεις καφέ. Μετά, δηλαδή μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα στη μέρα. Σε κοντινές αποστάσεις. Ναι, σε κοντινές αποστάσεις. Νομίζω ότι απλώς ετοιμάζονται για όλα. Μ' αρέσει αυτό. Σου λείπει καθόλου η πόλη σου? Πολύ. Σου λείπει, έτσι. Και ειδικά τώρα έχω πάρα πολύ καιρό να πάω, γιατί δεν βόλευε ποτέ να πάω. Τι σου λείπει πιο πολύ? Πρώτον έχω εκεί την οικογένειά μου, τους φίλους μου, ναι. Αλλά γενικά, σαν συνήθειες? Μ' αρέσει η άβρα αυτής της πόλης, ηρεμό. Η φιλοσοφία της. Και ειλικρινά νιώθω ότι δεν περνάει εύκολο χρόνος στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μπορεί να είμαι μποτιλιαρισμένη κάπου και άλλα πω το... Και τελικά ξεμποτιλιάρει ότι έχουν πέρασει 4 λεπτά. Εντάξει. Είναι η ρυθμή της έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαλαρή πόλη από την Αθήνα. Mm. Και σαν φιλοσοφία όμως, ναι, όχι μόνο ναι. Των αποστάσεων. Στο ότι ο Θεσσαλονικιός θα σηκωθεί, θα πάει να πιει το φραπέ του. Καταρχάς θα σου χαμογελάσουν. Δηλαδή, θα πάει σε μια ώρα το πρωί να πάει στον καφέ σου και θα είναι με πραγματικό χαμόγελο. Είναι πολύ ευχάριστο. Εδώ θα σε πλακώσουν κατευθείαν. Δηλαδή τώρα πιάσει το φανάρι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι όλοι με νεύρα πια. Πόσο καιρό σα το λέω. Πολύ. Ό,τι και να ακούσω, χαμογελάω. Δηλαδή, πώ σου πω, και δίπλα μου να τσακώνω, εγώ μου λέω, γεια σα. Ό,τι και να, ό,τι και να ακούσω δεν. Δηλαδή, είναι όλη τσίτα τα νεύρα του. Χθες που έφερε. Δεν είναι για να τσακώνεσαι καθόλου. Δεν πρέπει να λες κουβέντα. Ό,τι και να λένε, να λες εντάξει. Ναι, φρικά. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εδώ στο φανάρι δεν πρόλαβε να ανάψει το πράσινο, ρε παιδιά, γιατί εγώ φεύγω γρήγορα. Με το που ανάβει το πράσινο, ακόμα που. Που δεν πρόλαβε, ρε παιδιά, λέω. Ήμουν προχθές στο Φάληρο. Το πέμπτο. Και παρκάρω τα μάξι μου πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Όχι μπροστά σε μαγαζί, ποτέ. Πάντα τα προσέχω αυτά, πιο πίσω. Πάω να βγω από τα μάξι και με το που κάνω διαβήματα βγαίνει από μέσα ο κύριος που είχε το μαγαζί, ανίκιαστο. Και μου αρχίζει να μου ταχώνει, γιατί παρκάρατε τα μάξι σας, όχι τώρα, γιατί τώρα ήμουν πίσω. Κάθε μέρα εδώ και μου κρύβεται το μαγαζί να το νοικιάσω. Εγώ να το χαμογελάω και να του λέω, κύριε, μένω στην άλλη πλευρά της πόλης και εδώ έχω να έρθω 3 μήνες. Χαμογελαστή! Και να μου λέει, ακούτε τι σας λέω εγώ, ακούτε τι σας λέω εγώ. Εδώ που το βάζετε μπροστά και δεν βλέπουν το μαγαζί, το νοικιάζετε. Κύριε, μπορεί να ξεχάσετε το δικό μου αμάξι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μένω σε αυτή την περιοχή, έχω να έρθω 3 μήνες. Να επιμένω, να επιμένω. Στο τέλος του λέω, πάντως για καλό και κακό, κρατήστε λέω τον αριθμό μου και αν με ξαναδείτε, σφυρίχτε μου. Δεν έρχομαι από εδώ. Άντε ναι. Να ξανάρθω σε 3 μήνες. Την πλήρωσε εσύ, Ελένη. Όχι, ξέρεις, μιλάμε έτοιμος για καυγά. Και εγώ σου λέω με το χαμόγελο μέχρι εδώ. Αλήθεια με μπερδεύετε με άλλη. Δεν είμαι εγώ. Πιστέψτε με, δεν με. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά εγώ σας λέω δεν είμαι εδώ. Δεν είναι η περιοχή μου. Δεν κατεβαίνω βόλτα. Ναι, θέλει ηρεμία.